Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ επιλέγονται με βάση τους καθημερινούς αγώνες που δίνουν στα εργατικά σωματεία, στους συλλόγους γυναικών. Δηλαδή, αν δείτε τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, είναι συνδικαλιστές που δίνουν μάχη στη Λάρκο, κάτω στην Κόσκο, σε άλλους κρίσιμους χώρους δουλειάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη για να υπερασπιστούν τα σπίτια του λαού σε αντιπαράθεση με όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που για τα συμφέροντα των φαντς των τραπεζιτών προχωράνε στους πληστηριασμούς. Είναι γυναίκες οι οποίες δίνουν σταθερά τη μάχη για να υπερασπιστούν τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών σε αντιπαράθεση με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Παπανώτα, ότι ήταν απαράδεκτη. Κυριολεκτικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μνημείο μισογυνισμού, να μου επιτρέψετε, πολύ περισσότερο, όχι μόνο συγκαλύπτει τις σύγχρονες μορφές ανισοτιμίας και διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες κάτω από το βάρος της εκμετάλλευσης και καταπίεσης που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταδικάζει στην εργασιακή ζούγκλα σε μια ατελείωτη αγωνία για το πώς θα ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και πλυντήριο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχρονικά των κυβερνήσεων που με τους νόμους έχει κάνει Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σημαντικά βήματα για την προστασία των γυναικών, νομίζω τουλάχιστον. Να σας πω ένα παράδειγμα για το ζήτημα. Συνολικά. Να σας πω ένα παράδειγμα για τη ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. Έτσι, υποκριτικά ψηφίσματα και οδηγίες μπορεί να βγάζει. Το πρώτο που την απασχολεί είναι το κόστος της βίας που υφίστανται οι επιχειρηματικοί όμιλοι και βέβαια η μεγάλη και βέβαια το ίδιο το κράτος. Μετράνε σε 290 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος που έχουν από υγειονομική περίθαλψη, νομική στήριξη, ακόμα και σε ευρώ μετράνε το πόσες μέρες βγαίνει για την Μελέτη δεν έχει κάποια σχόλια από ό,τι κατάλαβα. Εργασία. Δεν κρίνεται κάτι εκεί. Να σας πω κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι εμείς που από ό,τι έχω δει τουλάχιστον. Εμείς σε σχέση με τα ευρωψηφοδέλτια εκτιμάμε το πώς θα εκφράσουν οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο δίλημα είναι το πώς θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο εκείνη η φωνή, εκείνη η εκπρόσωποι των εργατικών λαϊκών αγώνων που αντιστρατεύονται αυτές τις κατευθύνσεις, αντιστρατεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυλακή των λαών, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, λίγο, πρωταγωνίστρια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και στις επεμβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι απέναντι σε ένα σύστημα και σε αυτή τη βαρβαρότητα που μας κάνει να αγωνιούμε, να σφιχτιούμε, να νιώθουμε ανασφάλεια σε κάθε πλευρά της κοινωνικής μας ζωής, οξυγόνο αγωνιστικής αισιοδοξίας δίνεται μέσα από αυτές τις καθημερινές πίθες αγωνιστικής διεκδίκησης, από τις χθεσινές μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις που γίναν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, τις κινητοποιήσεις των εργατών της Λάρκο για να μην κλείσει το εργοστάσιο, και αυτή ακριβώς η σπίθα της αγωνιστικής διεκδίκησης μπορεί να εκφραστεί με ένα ακόμα πιο ισχυρό κουκουέ στο δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης και στις κάλπες των ευρωεκλογών.